Λοιπόν, Έλληνα, βάλουμε στην παρέα μας και τον Αλέξανδρο και να δούμε τα σενάρια αντικατάστασης του, όχι αντικατάστασης, τέλος πάντων τη ζώνη σου. Θα πάρει τη θέση. Γιατί είναι μια προσωπική απόφαση του Νίκου Μουτσινά αυτή και όντως όλη τη σεζόν. Και από πέρσι που εγώ τον συνάντησα όταν πήγα στο Καλό Μεσημέρι, φέτος εντάξει, και είχε στη Βίλνη. Ναι, δεύτερο. Ήξερες ότι γενικά ο ίδιος ήταν λίγο κουρασμένος σε σχέση με την θεματολογία και την επικαιρότητα που δεν μπορούσε πια να του δώσει την ελευθερία ή, εν πάση περιπτώσει, να παίξει αυτά που ο ίδιος. Δεν χαιρόταν, ναι, δεν χαιρόταν αυτό το πράγμα, το ότι η επικαιρότητα καμιά φορά τον ξεπερνούσε. Και ο ίδιος θέλει να ξεκουράσει το προϊόν και τον κόσμο από την καθημερινή παρουσία του. Σίγουρα και τα νούμερα παίζουν ρόλο. Διότι όταν τα βλέπεις δεν είναι τα νούμερα του Νίκου. Δεν είναι τόσο άσχημα. Εχθές ήταν στη ζώνη του. Πιο ανεβασμένα είναι φέτος από ότι πέρσι. Πέρασε από πέρσι, έχει ταλαιπωρηθεί πολύ και ο ίδιος και σαν εκπομπή. Τώρα αυτό, εγώ δεν ταυτίζω, δεν συνδέω καθόλου την αποχώρηση του Νίκου Μουτσινά, την ανακοίνωσή του με την έλευση του Μάρκου Σεφερλίζο Σκάι. Δεν ξέρω γιατί δεν συνδυάζεται. Είναι τελείως άσχετο. Απλώς η μέρα ανακοίνωσης του ενός με την ανακοίνωση του άλλου ήταν λίγο. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί άκομψο. Δηλαδή, ίσως ο Σκάι θα μπορούσε να περιμένει μία μέρα για να ανακοινώσει την έλευση του Μάρκου Σεφερλίζο. Δεν ότι ο Νίκος Μουτσινάς θα έβγαινε να το πει στην εκπομπή του. Εγώ τι πιστεύω. Μετά όμως ήταν κάτι που αυθόρμητα το έκανε ο Νίκος. Το είχαν ετοιμάσει το δελτίο τύπου. Εντάξει. Άμα το έχεις ετοιμάσει το mail, το δελτίο τύπου για να σταλεί, θα το στείλεις. Έτσι κι αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, δεν καταλαβαίνω γιατί συνδέονται τα δύο, αλλά θέλω να μείνουμε στο τι θα συμβεί του χρόνου σε αυτό το δίωρο του Νίκου, το οποίο η αλήθεια είναι ότι για πολλά χρόνια, πολύ πετυχημένα, έχει καλύψει ο ίδιος. Ναι, είναι ταυτισμένη αυτή η ζώνη προβολής, ειδικά τα τελευταία χρόνια στον Sky με τον Νίκο Μουτσινά. Έτσι λοιπόν η φυγή του σίγουρα αφήνει ένα μεγάλο κενό, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες μας ο Sky θα καλύψει με άλλη εκπομπή. Το μεγάλο θέμα βέβαια που προκύπτει από εδώ και πέρα είναι ποιος παρουσιαστής, παύλα παρουσιάστρια, θα αναλάβει αυτό το νέο project. Αυτό είναι όντως ένα μεγάλο θέμα και περιέχει ένα τεράστιο ρίσκο. Αν είναι μια άλλη εκπομπή, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε ο προγραμματισμός που θα κάτσει, μπορεί να βάλει από σύριαλ, κάτι ψήνεται, τηλεπαιχνίδι, ενώ μπορεί να είναι πολλά, να γίνει κάποια καραμπόλα, η ζώνη λίγο κάπως να. Αλλάξει. Ό,τι και να παίξει, πάντως κάτι θα παίξει. Πάντως μπορούμε να δούμε και κάτι σαν το Fumu Live, θα πω εγώ, από πρόσωπα που βρίσκονται ήδη στο κανάλι του Φαλήρου. Πάντως θέλω στο σημείο αυτό να κάνω μια μικρή παρένθεση και να αφήσω στο τραπέζι αυτό. Εγώ προσωπικά, σαν Ελένη, δεν πιστεύω ότι ο Νίκος Μουτσινάς του χρόνου θα λείπει από την τηλεόραση. Θα σε στηρίξω, Ελένη. Νομίζω το υπονόησε και η Φέη Σκορδά. Είπε ότι πιστεύει ότι θα βρεθεί κάπου αλλού. Και ο ίδιος ο Νίκος Μουτσινάς στο βίντεο που είδαμε είπε ότι 80% θα είμαι εκτός τηλεόρασης, αλλά υπάρχει και ένα 20% λοιπόν. Το οποίο είναι πολύ. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα τον δούμε σαν επικεφαλής εκπομπής. Σε δική του εκπομπή. Μπορεί να έχει άλλο ρόλο. Μπορεί να είναι σε κριτική επιτροπή. Όπως τον είδαμε στο Mask Singer. Ναι. Σωστά, Μαρία. Με κάποιο τρόπο να είναι στη τηλεόραση. Ναι, ή σε ένα τηλεπαιχνίδι μπορεί να τον δούμε που συζητάτε και το κανάλι θα ήθελε πάρα πολύ ο Νίκος να παρουσιάσει ένα τηλεπαιχνίδι το οποίο θα έχει 2-3 γυρίσματα τη βδομάδα. Επειδή επίσης υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει ένα talent show, αυτό που πει Ελένη. Πάντως μπορούμε να το δούμε και σε άλλο κανάλι, θα πω εγώ, αν δεχτεί κάποια πρόταση. Γιατί με το ελεύθερος μένει, why not. Από τη στιγμή που ολοκληρώνει το συμβόλαιό του, έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Όσο μάλλον από τη στιγμή που έχει δηλώσει ενδιαφέρον να κάνει εβδομαδιαία εκπομπή. Τόσα κανάλια. Την ίδια μέρα, μαράκι μου, πάρε το ύφος. Το πήρα. Αυτό. Την ίδια μέρα που ο Νίκος αποφάσισε να ανακοινώσει την απόφασή του, εθεάθη Δανάη Μπάρκα στο ίδιο στούντιο, από το οποίο βγαίνει και η εκπομπή του Νίκου. Στο στούντιο Α. Στο στούντιο Α. Την είδαμε, βγήκε και στην εκπομπή, χαιρέτησε τον Νίκο, είναι φίλοι, το γνωρίζουμε. Πήγε μόνο γι' αυτό εκεί, Αλέξανδρε. Όχι, δεν ήταν προγραμματισμένη η επίσκεψή της στον Νίκο Μουτσινά. Πιο πολύ νομίζω ότι ο Νίκος την είδε να περνάει και την κάλεσε μέσα στο πλατό. Τη γράπωσε. Πάμε να δούμε τι λέει η ίδια η Δανάη για αυτή την εμφάνιση στα Studio Α και μετά να τα σχολιάσουμε και να σας δώσουμε και όλο το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Τι κάνετε? Πες μας λίγο. Καλά. Τι να σας πω. Σου είπε ο Νίκος ότι είναι πρόσκληση για να πάει στο Μέγκα. Γιατί ήρθες εδώ? Σε περιμένω, έχω κάτι να σου πω. Πάω μέγα. Όχι, δεν κάνω εγώ τέτοια, φεύγω. Εσύ δεν κάνεις τέτοια, κάνεις αυτά, αλλά πού πας. Ένα σε χαιρετίζει, εντάξει, περίμενε, φύγε. Ένα σε φίλη. Όχι, δεν στέκεσαι. Ήρθα να παίξουμε χαρτιά. Κάνει πλάκα, δεν το ξέρετε. Ο Νίκος είναι πλακατζής.
Αυτό είναι. Εσύ του χρόνου θα συνεχίσεις παιδιά, με το πάμε... το κανάλι, όπως καταλαβαίνετε, εγώ είμαι η τελευταία, ο τελευταίος τροχός αμάξι για τις ανακοινώσεις. Έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις με το κανάλι. Νομίζω ότι είναι τα πράγματα όπως πρέπει να είναι. Όλα τα άλλα αργότερα. Ο Νίκος είπε ότι θα είναι ανοιχτή η ζώνη του Sky τώρα που θα φύγει από τις 3. Υπάρχει καμιά πιθανότητα να σε δούμε εκεί? Εγώ είμαι το μέγκα το καλό, παιδιά. Όχι. Okay, σταθερά, δηλαδή εκεί παραμένουμε. Μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Και κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω για το Just the Two of Us. Υπάρχει περίπτωση να σε δούμε, να φας να τραγουδήσεις? Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ. Ντρέπομαι λίγο που είναι η μαμά μου και αλλιώς θα το σκεφτόμουν. Το αγαπώ το Just. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Τι γλυκό πλάσμα είναι αυτό το κορίτσι. Την ευχαριστούμε πολύ και το Βικάκι μας. Παραμένω στο Μέγκα μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Τι ξέρουμε τώρα, Αλέξανδρε, για αυτό το ραντεβού, αλλά και για το μέλλον της Δανάης στο Μέγκα? Λοιπόν, η Δανάη Μπάρκα πράγματι βρίσκεται σε καλό δρόμο συζητήσεων με το Μέγκα. Παρ' όλα αυτά, βρέθηκε στα στούντιο Α. Η παραμονή της εκεί δεν είχε σχέση, όπως είπαμε, με την εκπομπή του Νίκο Μουτσινά. Βρέθηκε εκεί για περίπου 40-45 λεπτά. Γεγονός που μας βάζει σε σκέψεις, καθώς δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς πήγε να κάνει εκεί. Από εκεί και πέρα... υπάρχει ότι... ραντεβού. Ραντεβού έχει γίνει. Τώρα, με ποιον έχει γίνει και για ποιο λόγο, θα το δούμε στην πορεία. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση αυτή τη ζώνη να δούμε και κάτι, ας πούμε, όπως βλέπαμε, θυμάμαι τότε, ας πούμε... Κάτι σαν Fumu Live, κάτι τέτοιο υπάρχει περίπτωση. Να δούμε κάτι live, διαδραστικό, ψυχαγωγικό, νεανικό, χιουμοριστικό πάλι. Αυτό πιστεύω και εγώ, ότι θα υπάρχει μια εκπομπή στη θέση της εκπομπής «Καλό μεσημεράκι». Τώρα, αν δεν καλυφθεί από μια παρουσιάστρια που θα έρθει από άλλο κανάλι, μπορεί να βρεθεί και μια λύση εσωτερικά. Το συμβόλαιο της Δανάης λήγει φέτος? Λήγει φέτος το συμβόλαιο, έχει μπει σε συζητήσεις με το Μέγκα, αλλά νομίζω ότι μιλάει και με άλλους. Και κάνει και το... Εντάξει. Θέλω να πω, θέλω να πω, είναι λογικό. Ότι έχει δεχτεί προτάσεις και από άλλα κανάλια εννοείς και είναι πολύ λογικό. Ακριβώς. Γιατί βέβαια. Και η πορεία ήταν πάρα πολύ καλή και σαν τηλεοπτικό πρόσωπο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και οι δύο πλευρές είναι θετικές πάντως. Και παιδιά, πάντως, είμαστε όλοι επαγγελματίες. Φυσικά και άμα χτυπήσει το τηλέφωνο και κάποιος εκφράζει το ενδιαφέρον του να σε εντάξει στο δυναμικό του σταθμού. Του, έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ όμορφο να το συζητήσεις. Ούτως ή άλλως, είτε λίγη και... το συμβόλαιό σου, είτε δεν λίγη, πάντα είσαι ανοιχτό σε προτάσεις και σε συζητήσεις. Σαφώς προέχει να κάνεις τις κουβέντες με το κανάλι σου και να δεις αν είστε πάντα. Κινείστε σε ίδιο μήκος κύματος, αλλά θα κλείσει και το τηλέφωνο, σε παρακαλώ με ξαναπάρεις. Για ποιο με πέρασες. Κατάλαβες. Λοιπόν, μένει να το δούμε και πολύ σωστή στάση κρατάει και η Δανάη, γιατί σου λέει ανακοινώσεις γίνονται το κανάλι. Περιμένετε και θα δείτε. Πολύ, πολύ σωστό. Λοιπόν, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ. Γλυκό φιλί, τα λέμε αύριο.